Η εκπομπή που ακολουθεί είναι προσφορά από το Περισκόπιο του Πολιτισμού του Γιάννη Διαβάτη. Αγαπητοί φίλοι και φίλοι, γεια σας και πάλι σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας «Έτσι γίνεται το θαύμα» που σκοπό έχει να πετάξουμε από υγεία και χαρά και να ανοίξουμε όπως τα λουλούδια που μας βλέπουμε, που βλέπουμε τώρα. Ήρθε η άνοιξη, μπορούμε όλοι να πετάξουμε από υγεία και χαρά. Τα πάντα εξαρτώνται από μας. Τα πάντα εξαρτώνται από την αγάπη που έχουμε μέσα μας. Και έχουμε αγάπη όταν έχουμε μοιηθεί στην αγάπη και όταν έχουμε μοιηθεί στην αγάπη και έχουμε μοιηθεί στην αγάπη όταν έχουμε καλά παιδικά χρόνια. Όταν οι γονείς μας τσακώνονται, λείπουν αυστηροί, δεν έχουμε μοιηθεί στην αγάπη και βλέπουμε, όπως βλέπουμε τον εγκέφαλο, όπως βλέπουμε τον εγκέφαλο εδώ, όταν είμαστε μικροί δεν έχουμε δημιουργήσει πνευματικό εγκέφαλο, το καφέ ανοιχτό που βλέπουμε δίπλα μας και λαμβάνουμε για πραγματικότητα ό,τι βλέπουμε. Έτσι λαμβάνουμε για πραγματικότητα. Όταν οι γονείς μας λαμβάνουμε για απόρριψη, όταν οι γονείς μας τσακώνονται, λείπουν, είναι αυστηροί. Τότε εμείς το λαμβάνουμε για απόρριψη, δεν έχουμε μοιηθεί στην αγάπη και δεν εκπέμπουμε αγάπη και ό,τι εκπέμπουμε αυτό λαμβάνουμε. Αυτό που έχουμε μέσα μας, αυτό εκφράζουμε. Δεν μπορεί κανένας να μας αγαπήσει όταν εμείς δεν έχουμε μοιηθεί στην αγάπη. Εδώ είμαι να σας μίσω στην αγάπη, εδώ είμαι να σας βοηθήσω να αλλάξετε το υποσυνείδητό σας. Το υποσυνείδητο φτιάχνετε λοιπόν τα πρώτα 6 παιδικά χρόνια, όταν εμείς έχουμε ο εγκέφαλός μας τα πρώτα 6 παιδικά χρόνια είναι σαν του μεγάλου που κοιμάται βαθιά. Τότε ο εγκέφαλός μας όταν κοιμόμαστε βαθιά απορροφάμε 2 εκατομμύρια ψηφία το δευτερόλεπτο και τότε όταν απορροφάμε 2 εκατομμύρια ψηφία το δευτερόλεπτο, 2 εκατομμύρια επί 6 χρόνια είναι 12 εκατομμύρια τα δευτερόλεπτα. Όταν είμαστε μικροί, απορροφάμε, όταν είμαστε μεγάλοι, απορροφάμε μόνο 40. 40 επί 100 χρόνια είναι μόνο 4.000. Έρχομαι λοιπόν εγώ εδώ με τα βιβλία μου, εδώ όλα αυτά πηγαίνουν στην αμυγδαλή του εγκεφάλου. Αυτό είναι η αμυγδαλή του εγκεφάλου. Αυτό το σημείο πιστεύω να φαίνεται ο κέρσορας. Εδώ που σας δείχνω η αμυγδαλή του εγκεφάλου και για να αλλάξει αυτό, αλλάζει με τα CD που έχω στα βιβλία μου. Έχουμε 3 βιβλία, τα οποία σας τα έχουμε προσφορά 55 ευρώ από 70 και έξοδα αποστολής πληρωμένα εφόσον τα παραγγείλετε σήμερα. Έτσι, αυτά τα βιβλία έχουν το κυριότερο που έχουν, έχουν CD πίσω, που σας επαναπρογραμματίζει το υποσυνείδητο. Βλέπουμε και τα 3 βιβλία έχουν CD, το οποίο το ακούμε τη νύχτα, με αποτέλεσμα να απορροφάμε 2 εκατομμύρια ψηφία το δευτερόλεπτο και να αλλάζουμε το υποσυνείδητό μας. Αν τα ακούμε για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, για 6 χρόνια αλλάζουμε τελείως τον εαυτό μας, για μεγάλο χρονικό διάστημα αισθανόμαστε πιο ασφαλείς, αισθανόμαστε τέλεια, αισθανόμαστε όμορφα. Και όχι μόνο αυτό, ανοίγοντας τυχαία οποιαδήποτε σελίδα αλλάζουμε πλήρως τη ζωή μας. Οι άνθρωποι σιγά σιγά αντιλαμβάνονται ότι ικανοποιώντας τις βασικές τους ανάγκες της αυτοσυντήρησης και της αναπαραγωγής δεν είναι ικανοποιημένοι. Αρχίζουν να αντιλαμβάνεται ότι μόνο ικανοποιώντας την ψυχή τους είναι ευτυχισμένοι. Όποια σελίδα και να ανοίξουμε, μας λέει ένα δίδαγμα. Ο άνθρωπος είναι πνεύμα, είναι ψυχή. Πρέπει να ικανοποιήσει την ψυχή του πρώτα για να είναι ευτυχισμένος. Μπορούμε λοιπόν να είμαστε και εμείς ευτυχισμένοι, μπορούμε να αλλάξουμε το υποσυνείδητό μας, μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι μπορούμε να αυτοθεραπευτούμε, μπορούμε να μοιηθούμε στην αγάπη, μπορούμε να βγάλουμε οτιδήποτε δημιουργούμε, το δημιουργούμε εμείς. Κάθε σελίδα που ανοίγετε σε οποιαδήποτε βιβλίο σας λέει τι θα κάνετε και πώς θα το κάνετε. Είναι απλά ξεκάθαρα τα πράγματα, διαβάζοντας στο τέλος πώς θα κάνουμε τη ζωή μας ένα θαύμα. Πρέπει να ξεπεράσουμε τις αρνητικές συναισθηματικές καταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε καθημερινά, την προσωπική μας αμφιβολία, την αναξιότητά μας, το λίθαργο, την κόπωση, τις φωνές που μας λένε ότι δεν είμαστε αρκετοί, δεν είμαστε ικανοί. Μπορούμε να επαναπρογραμματίσουμε το υποσυνείδητό μας, μπορούμε να βγάλουμε το φόβο απόρριψης σας, τα έχουμε όλα μέσα στα βιβλία. Δεν χρειάζεται να διαβάζετε τυχαία, ανοίγετε οποιαδήποτε βιβλίο κάθε μέρα από μία σελίδα και σας λέει τι να κάνετε. Η απόλυτη ευτυχία
και η επαφή μας με το Θεό και η εξαφάνιση του εγώ μας. Η ψυχή μας είναι ο πραγματικός εαυτός μας. Η διαδικασία να έρθει σε επαφή με το Θεό επιτυχάνεται η πραγματική ευτυχία. Ο άνθρωπος στη γη είναι πραγματικά ευτυχισμένος όταν εξελίσσεται, όταν εξυψώνει, όταν μειώσει το εγώ του. Όλα αυτά τα σας μπορούμε να σας βοηθήσουμε με τα βιβλία για να αλλάξετε το υποσυνείδητό σας. Εδώ δείχνουμε ότι ο άνθρωπος είναι ενέργεια, η ενέργεια κυκλοφορεί σε ποτάμια που λέγονται μεσημείο. Όταν εγώ θυμώνω, θλίγουμε, μπλοκάρει η ενέργεια. Μπορώ να την ξεμπλοκάρω την ενέργεια, να γλιτώσω τα προβλήματα στο γόνατό μου, στο ισχύο μου. Βλέπετε εδώ, στο γόνατό μου, στο ισχύο μου. Μπορώ να τα ξεπεράσω ξεμπλοκάροντας τους μεσημείους. Μπορώ να αυτοθεραπευτώ, εδώ μπορώ να αυτοθεραπευτώ από τα προβλήματα που έχω, τα προβλήματα που έχω προκεφάλους, εμβοές στα αυτιά, χολή. Πάντα θα πηγαίνετε στον γιατρό σας. Έτσι και εγώ πάντα πάω στον γιατρό μου. Αλλά όταν ξεμπλοκάρω την ενέργειά μου, φεύγει το πρόβλημα και ο γιατρός μου όταν πάω με βρίσκει ότι δεν έχω πρόβλημα. Έτσι μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Έχουμε όλες τις οδηγίες μέσα στα βιβλία. Μπορείτε να κάνετε μαλάκι σε αυτό το σημείο και σε αυτό και να ξεμπλοκάρετε όλα τα προβλήματα του αυτιά σας. Έρχονται άνθρωποι στα σεμινάρια που φοράνε κολάρο και το βγάζουν και το πετάνε. Μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε την ενέργεια. Ασθένεια σημαίνει αλφα στερητικό του σθένου. Σθένος είναι ενέργεια. Όταν εγώ ξεμπλοκάρω την ενέργεια από την μια άκρη και την άλλη του μεσημβρινού που βλέπουμε εδώ, τότε όλα γίνονται τέλεια. Ξεμπλοκάρει το πρόβλημα. Αρρώστια, ρώστος, Ρώμη, Ρωμαλαίος είναι η δύναμη. Αρρώστια, αλφα στερητικό του ρώστος, ρώστος, είπαμε, Ρώμη, Ρωμαλαίος είναι η δύναμη, είναι η ενέργεια. Όταν εγώ ξεμπλοκάρω την ενέργεια, το σώμα φεύγει από την αρρώστια. Όταν είναι μπλοκαρισμένη η αρρώστια και είναι μπλοκαρισμένη, γιατί εγώ μεταφράζω αρνητικά τα γεγονότα, με πειράζει κάποιος αν δεν με αγαπάει, γιατί δεν αγαπάω εγώ. Εγώ πρέπει να αγαπήσω. Αγάπη είναι ο κώδικας που αντιλαμβανόμαστε την ενότητα των πάντων και αισθανόμαστε ασφαλή. Αυτά τα βιβλία σας μειούν στην αγάπη, σας γεμίζουν φως. Σας τα δίνουμε, όπως σας είπαμε, έξοδα αποστολής πληρωμένα και 55 ευρώ, γιατί σας βοηθάνε να καταλάβετε τι είναι υγεία. Διαβάζοντας αυτά τα βιβλία αλλάζετε. Ευχαριστώ τον Αλέξη Φωτόπουλο γιατί μέσα από τα βιβλία του έτσι γίνεται το θαύμα μια ζωή γεμάτη φως πηγή των πάντων από την ένα μπρο φάρο αληθείας πέρα από τον κόσμο της ψευδέστησης ώστε να δούμε και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας, να εμπιστευτούμε την ψυχή μας, να πετάξουμε από υγεία και χαρά. Ο Κώστας ο Γκίκας, δεν θυμάμαι στα 60 χρόνια της ζωής μου να με άγγιξε τόσο πολύ ένα βιβλίο. Μιλάει για το βιβλίο το έτσι γίνεται το θαύμα. Να με άγγιξε τόσο πολύ. Λες και είσαστε μέσα στην ψυχή μου, διατυπώνετε τις σκέψεις μου, τις ανάγκες μου, τους πόθους μου, τις αδυναμίες μου, τα ωρέματά μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Καταφέρατε να μπείτε στην ουσία, στα κύματα των αρχαίων Ελλήνων, των φιλοσόφων, στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό και τις λοιπές θρησκείες και γενικώς όλα τα αποθέματα όλων των πολιτισμών και τα πάντα. Μόνο ευγνωμοσύνη μπορώ να εκφράσω. Λοιπόν, μπορούμε να βοηθηθούμε. Χρειάστηκε μόνο μια συνεδρία και συνέχεια να διαβάσω το βιβλίο, έτσι γίνεται το θαύμα. Και σήμερα είμαι καλά από την υγεία μου κλπ. Ή τα σούλα ζαχαροδιάκι που έχει θέμα με το στομάχι της. Λοιπόν, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τα πάντα. Μπορούμε να πετάξουμε από υγεία και χαρά. Μέσα σε αυτά τα βιβλία υπάρχει η ζωή, η πηγή όλου του κόσμου, όλη η φιλοσοφία των πάντων. Μπορούμε να ξεμπλοκάρουμε εδώ με το EFT, που το έχουμε το EFT, να διώξουμε το φόβο απόρριψης. Κάνουμε μαλάκι σε αυτά τα σημεία, τα εξηγούμε πλήρως στο βιβλίο. Κάνουμε μαλάκι εδώ και λέμε παρότι υποσυνείδητα νιώθω φόβο απόρριψης και υποσυνείδητα ήθελα να είμαι άρρωστος και δυστυχισμένος. Για να έλκω την προσοχή των δικών μου που νομίζω ότι με απέρριψαν, από σήμερα αγαπώ, εκτιμώ, αποδέχομαι τον εαυτό μου και επιλέγω να αισθάνομαι ασφαλής, να είμαι υγιής και ευτυχισμένος. Βιώνω το φόβο απόρριψης και κάνουμε χτυπήματα σε αυτά τα σημεία. Εδώ ο μεσημβρινός ουροδόχου κίστης και είναι φόβος. Όταν εγώ κάνω χτύπημα, ξεμπλοκάρω το μεσημβρινό της ουροδόχου κίστης και στέλνω ηλεκτρομαγνητικά κύματα στην αμυγδαλή του κεφάλου μου. Τι είναι η αμυγδαλή? Είναι το σημείο που σας έδειξα προηγουμένως που είναι όλοι οι προγραμματισμοί. Και το απενεργοποιώ. Όταν λέω φόβος απόρριψης, φόβος απόρριψης από τους άντρες, κοπέλες που έχουν φόβο απόρριψης. Και όταν έχουμε φόβο απόρριψης, επιλέγουμε μόνο τον άνδρα ή και οι άνδρες που έχουν φόβο απόρριψης, τις γυναίκες, επιλέγουμε μόνο τον άνδρα ή τη γυναίκα που θα μας απορρίψει. Γι' αυτό το λόγο, κάνοντας τα χτυπήματα αυτά, βιώνουμε το φόβο απόρριψης και στέλνουμε ηλεκτρομαγνητικά κύματα στην αμυγδαλή του εγκεφάλου και το απενεργοποιούμε. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε επίσης και επιθυμία υπερβολικού φαγητού, επιθυμία γλυκών, επιθυμία τσιγάρων. Πάλι πολλοί άνθρωποι έχουν κόψει το κάπνισμα. Λέμε παρότι υποσυνείδητα νιώθω απόρριψη και υποθυμίζεται, ήθελα να είμαι άρρωστος και δυστυχισμένος. Και μόνο όταν καπνίζω αισθάνομαι ασφαλής. Από σήμερα κάπου εκτιμώ, αποδέχομαι τον εαυτό μου και επιλέγω να αισθάνομαι ασφαλής, να αισθάνομαι τέλεια χωρίς να θέλω να καπνίζω. Επιθυμία καπνίσματος. Επιθυμία φαγητών, επιθυμία υπερβολικού φαγητού, επιθυμία γλυκών και σιγά σιγά τα ξεμπλοκάρουμε και αισθανόμαστε καλύτερα. Μπορούμε λοιπόν να αλλάξουμε τη ζωή μας. Τα έχουμε όλα εδώ. Μπορούμε να αλλάξουμε το υποσυνείδητό μας,
Έτσι, όλα αυτά και θέλω να συνειδητοποιήσετε. Να, εδώ είναι ο μεσημβρινός του παχαίως εντέρου για θλίψη, για προβλήματα καρπίου σωλήνα, για προβλήματα τενοντίτιδας που έχουν περισσότεροι. Κάνοντας μαλάξεις εδώ δεν γίνεται τίποτα, πρέπει να ξεμπλοκάρουμε όλο το κανάλι. Ο Ηρακλής για να καθαρίσει την κόπρο του Αυγία έβαλε το ποτάμι μέσα και την καθαρίσει έτσι και εδώ. Όταν αυτό είναι όλο το μυστικό των πάντων, ασθένεια είναι αλφα σπιρητικό του θέλου. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι μπορεί να είστε υγιείς, να είστε ευτυχισμένοι, να έχετε τα πάντα όταν ξεμπλοκάρετε την ενέργεια μέσα σας. Όταν ξεμπλοκάρουμε τους μεσημβρινούς, τα έχουμε εδώ όλα στα βιβλία μας. Έχουμε όλους τους μεσημβρινούς. Έχουμε όλους τους μεσημβρινούς στα βιβλία μας. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε συντύπωπα να προγραμματίζετε υποσυνείδητο και σας στέλνουμε έξοδα προσφορής δωρεάν. 55 ευρώ για να αλλάξετε τη ζωή σας. Είναι το καλύτερο δώρο. Δεν είναι να διαβάσετε. Αλλάζετε το υποσυνειδητό σας με το CD. Ανοίγετε μόνο μία σελίδα και εκείνη την ώρα σας βγάζει από την άνοια, σας βγάζει από τη στενοχώρια, σας βγάζει από τα πάντα. Έτσι, η απεσιοδοξία οδηγεί τους ανθρώπους στο μόνιμο στρες και μοναξιά. Έτσι, η λύση της εσωτερικής σύγκρουσης έρχεται με τη γνώση, με την κλπ. Οι επιστήμονες συνειδητοποιήσαν ότι ο εγκέφαλος δίνει εντολή για την αυτοθεραπεία κάθε ασθένειας όταν η βαθύτερη αιτία που το δημιούργησε εκλείψει. Μας λέει για κάθε ασθένεια που έχουμε, για κάθε πρόβλημα, για τις σχέσεις μας, για τα προβλήματά μας. Ό,τι εκπέμπουμε αυτό λαμβάνουμε. Καθένας μας έλεγε ο Άγιος Ιουλιανός θα δοξαστεί σύμφωνα με την αγάπη του. Όταν έχουμε μοιηθεί στην αγάπη, όταν αγαπάμε, έχουμε τα πάντα. Μπορείτε να έχετε τα πάντα. Μπορείτε να κάνετε τη ζωή σας ένα θαύμα. Αυτό ξεκίνησε το βιβλίο μου. Έτσι γίνεται το θαύμα. Όταν αυτοθεραπεύτηκα από σκύρις κατά πλάκας και αποφάσισα να κάνω όλο τον κόσμο καλά. Και όσο προχωράω σε λίγο θα βγει και το τέταρτο βιβλίο και θα μπορούμε μέσα διαβάζοντας τα βιβλία, όχι διαβάζοντας, ανοίγοντας μία-μία σελίδα για τη συμπτυχία κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να διαβάσετε, δεν χρειάζεται χρόνο. Μισή σειρά θα σας πει τι πρέπει να κάνετε. Κάθε βιβλίο και τα τρία βιβλία. Και αλλάζετε και το υποσυνείδητο με τα CD που έχει. Σας βοηθάει όσο τίποτα στον κόσμο να αλλάξει τη ζωή σας. Κάνουμε και σεμινάρια κάθε Τετάρτη και Τετάρτη, όλες σχεδόν δωρεάν, είσαι ελεύθερη, αφήνετε κάτι για το χώρο. Κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Όλο μου το πρόγραμμα το έχω στην ιστοσελίδα. Μα χτυπήστε Αλέξης Φωτόπουλος στο Google. Επίσης Αλέξης Φωτόπουλος στο YouTube. Βλέπετε στο YouTube. Θα το γράψουμε και από κάτω. Αλέξης Φωτόπουλος στο YouTube. Για να μπορούμε να βλέπετε τα βίντεο από πάρα πολλά σεμινάρια σε όλη την Κύπρο, σε όλη την Ελλάδα. Τώρα θα κάνω σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας. Ό,τι θέλετε με παίρνετε τηλέφωνο να κάνω και στην πόλη σας σεμινάριο για να μπορέσετε να αυτοθεραπευτείτε, να μοιηθείτε στην αγάπη, να καταλάβετε ότι εσείς δημιουργείτε τα πάντα, τα πάντα. Εμείς τα δημιουργούμε στη ζωή μας. Έχουμε, εδώ είναι για τα νεφρά μας, για τον ουροδόχο κύστη, για τα νεφρά μας. Δίπλα είναι για την ουροδόχο κύστη, όταν έχουμε πρόβλημα με τη μέση μας, βλέπετε, όταν σταματήσει η ενέργεια αυτή, έχουμε πρόβλημα με τη σπονδυλική μας πτήση, έχουμε πρόβλημα με την ουροδόχο κύστη, έχουμε συχνορία, έχουμε ακράτεια. Όταν κάνουμε μαλάξεις σε αυτά τα σημεία, ιδίως σε αυτό το σημείο εδώ πέρα, απαλλασσόμαστε από προβλήματα, σκράμπες από προβλήματα, ασθένειες του δέρματος, αυτό το σημείο για όλους τους πόνους, έχουμε δηλαδή σημεία τα οποία μπορείτε να τα κάνετε και τα έχουμε ξεκάθαρα επάνω. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα αρνητικά συναισθήματα, να βοηθηθείτε στη μέση σας, στον αφιένα σας, σε όλα τα σημεία. Μπορείτε να πετάξετε από υγεία και χαρά εδώ, αφιένας, κρακ, κρακ. Αμέσως πονοκέφαλοι, εμβοές στα αυτιά, προβλήματα χολή, προβλήματα στη μέση, κάνοντας μαλάξει αυτό το σημείο. Προβλήματα εδώ στα γόνατα, βλέπουμε εδώ, προβλήματα στο μεσημβρινό του σηκωτιού που έχουμε για το θυροειδή αδένα, μας δημιουργεί προβλήματα στο θυροειδή αδένα. Αυτοάνωσο νοσήματα, γιατί έχουμε αυτοάνωσα, γιατί δεν αγαπάμε. Όταν εμείς αγαπάμε και αγαπάμε τον πλησίον μας, εδώ είναι ο θύμος αδένας που έχει τα ταφλεφοκύτταρα. Τα ταφλεφοκύτταρα, όπως είπαμε, οδηγούν το νοσοποιητικό σύστημα που θα χτυπήσει όταν εγώ θυμώνω, κλείνω το θύμο αδένα και έτσι το νοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται πάνω μου, χαράει τα γόνατά μου, χαράει τα ισχύα μου. Μπορούμε να τα επαναφέρουμε όλα αυτά και μπορούμε να σας δείξουμε ένα βίντεο στα γρήγορα για αυτοθεραπεία στα γόνατα, εδώ που το έχουμε. Έτσι, για να μπορέσουμε να το δείξουμε, αν το δείξει. Έτσι. Όταν το δείξει, μπράβο. Κάτσε να φτιάξω λίγο το μεταξύ των γόνατων, να σχολιάσει να μιλάμε. Λοιπόν, γιατί πονάει το γόνατο, να το δείξουμε παρακάτω, κάνουμε το μεσημβρινό του σηκωτιού. Έτσι. Όποιος θέλει παρεμπιπτόντως, μπορείτε να βγάλετε τα παπούτσια σας, να το δείξω παρακάτω. Κάνετε έτσι τα προβόδι και κάνετε μάλαξη εδώ και μάλαξη εδώ. Μεσημβρινό σηκωτιού λοιπόν, μας επηρεάζει τα ισχύα, γι' αυτό πιάνουμε εδώ το πρώτο τελευταίο πλευρό που δείχνει επάνω. Ακριβώς εδώ ένα σημείο που πονάει.
και πιάνουν και το κάτω μέρος για να ξεμπλοκάρουν, αυτό είναι και για τα αυτοάνωσα το δικό σου θέμα, έτσι, εδώ και πιάνουν και το πόδι μας εδώ. Πιστεύω και όσο δεν φαίνεται. Εδώ. Ο κάθε άνθρωπος μας τον θέλουμε ή δεν τον θέλουμε ανάλογα τι εκπαίδει. Έτσι με το βίντεο. Εάν εκπαίδει αγάπη, τον θέλει όσο κόσμος. Πάντα εξαρτώνται από την αγάπη. Γιατί όταν αγαπάς, ο άλλος δεν θέλει με τίποτα. Τι σημαίνει αγαπάω. Σου παρέχω ασφάλεια, σου παρέχω σιγουριά, σου παρέχω μορφιά. Δεν θέλει κανένα διάλεξη. Με συγγνώση που είπαμε, δουλεύουμε εδώ και εδώ και το γόνατο. Για να δούμε το γόνατο που είναι σε ένα λίγο. Λοιπόν, το καταλάβατε όλοι. Όταν οι γονείς τσακώνονται, το παιδί το παίρνει για απόρριψη και δεν μείνει στην αγάπη. Έχει ανασφάλεια αιωνίως και προβλήματα αιωνίως. Που αν φινάλ, τελείωσε. Τελείωσε. Μ' αγαπάει, γιατί να σε κάνει. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Μία ερώτηση και τίποτα άλλο. Ναι. Δεν μιλάω. Τώρα με καίνε όλα που πιάσατε. Μπράβο. Που λένε καλύτερα, αισθάνεσαι λίγο καλύτερα τα χέρια σου, σου κάτι. Αισθάνομαι με αυτό που να ρέει η θετική ενέργεια. Έχεις καθόλου ενέργεια με αυτό που σου λέει. Αλήθεια. Έχεις ενέργεια. Ναι. Αλλά όμως η ενέργεια έρχεται από κάτω προς τα πάνω. Να τα πω σου. Πώς είναι τα μάτια σου. Να σου πω ότι σαν να ξεμπλοκάρεις εδώ που με πόναγε, νιώθω πιο μαλακό. Το νιώθεις πιο μαλακό, έτσι. Παιδιά, αν ξεμπλοκάρουμε, δεν θέλει πολύ. Γιατί τα πάντα είναι φωτόνια. Όταν επαναφέρεις την ενέργεια, και ο χώρος επανέρχεται. Μπορούμε να πετάξουμε. Αγώνα, πώς είναι το γόνατο. Πόσο χρόνο πάνε. Είναι καλύτερα. Μπορούμε να σου φτιάξουμε οτιδήποτε. Λοιπόν, είδαμε το γόνατο της κυρίας μαλάκωσε τα πάντα. Είναι ενέργεια. Η ενέργεια κυκλοφοράει σε μεσηδρινούς. Όπως δείξαμε εδώ, ο μεσηδρινός ξεκινάει από εδώ και καταλήγει εδώ. Κάνουμε μαλάξεις τη μία άκρη και την άλλη και στη μέση για να ξεμπλοκάρουμε τα γόνατά μας. Τα είδαμε ξεκάθαρα. Τα έχουμε ξεκάθαρα στα τρία μας βιβλία. Τα βλέπουμε εδώ το μεσηδρινό του ύπατος. Τα έχουμε ξεκάθαρα στα τρία μας βιβλία. Τα οποία τρία βιβλία σας τα στέλνουμε με έξοδα αποστολής δωρεάν και τα 3,55 ευρώ. Δεν είναι μερικοί λένε δεν διαβάζω. Δεν χρειάζεται να διαβάσετε τα βιβλία μου. Τα βιβλία μου δεν τα διαβάζει. Πρώτο, ακούς τα CD με την καταπληκτική μουσική που ακούσαμε και μπορεί να τη βάζει κάπου να την ακούμε. Και μπορούμε εδώ να ακούμε και τη μουσική που έχουν μέσα τα βιβλία, έτσι κάποια στιγμή όχι τώρα, μπορούμε να ακούτε, να βάζετε, λοιπόν να επαναπρογραμματίσετε το υποσυνητός, αλλά το κυριότερο τα βιβλία αυτά τα ανοίγετε και σας λένε τι να κάνετε, ανοίγετε τυχαία και σας δίνουν οδηγίες για όλη σας τη ζωή, έτσι, αυτό είναι το θέμα. Ο Θεός λέει είναι έτοιμος να μας εκπληρώσει ό,τι ζητάμε, αρκεί να πιστεύουμε ότι μπορεί να μας το δώσει και το αξίζουμε. Έχει τέτοιες συμβουλές όπου ανοίξετε τυχαία. Συμβαίνει πάντα ό,τι συνέβη με τους τυφλούς που τους έδωσε το φως ο Χριστός και τους είπε «Πιστεύετε ότι δύναμη τούτο ποιήσε» «Ναι Κύριε, κατά την πίστη σας γεννηθεί το ημίν» λέει ο Χριστός. «Κατά την πίστη ημών γεννηθεί το ημίν». Δηλαδή ανάλογα με το πώς πιστεύετε να γίνει. Έτσι λοιπόν, ό,τι πιστεύεις ενδόμηχα γίνεται πραγματικότητα. Ό,τι πιστεύουμε εμείς ενδόμηχα γίνεται πραγματικότητα. Γι' αυτό όταν εμείς απενεργοποιήσουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, όταν ξεμπλοκάρουμε τους μεσημερινούς μας, φεύγουμε από τη δόνηση του θυμού. Να ξέρετε, ο θυμός έχει δόνηση 150 παλμούς το δευτερόλεπτο, σύμφωνα με τον David Hawkins. Η συνειδητότητά μας πάρεται σε αυτές τις συχνότητες, χαμηλές συχνότητες. Όταν φοβόμαστε 100, όταν θλιβόμαστε 75 και έτσι αρρωσταίνουμε, η αρρώστια είναι κάτω από 200 παλμούς, που είναι η φυσιολογική του σώματος. Για να συγχωρέσουμε τον άλλον πρέπει να πάμε 350 και η αγάπη χωρίς όρους είναι 500. Στους 500 παλμούς το δευτερόλεπτο, τότε αυτοθεραπευόμαστε όπως αυτοθεραπεύτηκα εγώ. Αυτοθεραπευόμαστε και μπορούμε να αυτοθεραπεύσουμε και τους άλλους. Όταν εμείς μοιηθούμε στην αγάπη, όταν αγαπάμε, μην ξεχάσετε ποτέ ότι μόνο όταν αγαπάτε, όταν κρίνετε τον συνάνθρωπό σας, όταν δεν φέρεστε καλά, δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Ο άνθρωπος είναι αγάπη. Η αγάπη κυκλοφορεί, όπως είπα, η αγάπη είναι η ενέργεια, είναι τα πάντα για μας. Πρέπει να αγαπάμε. Αγάπη είναι ο κώδικας που αντιλαμβανόμαστε την ενότητα των πάντων και αισθανόμαστε ασφαλείς. Είμαι στη διάθεσή σας να σας μιλήσω στην αγάπη. Τα βιβλία μου είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να διανοηθείτε στη ζωή σας και ειλικρινά σας μιλάω, οποιοδήποτε το πάρει και δεν είναι τρελά ευχαριστημένος, σας τα δίνω πίσω και παίρνετε τα χρήματά σας. Θα τα επιστρέφετε μάλλον και παίρνετε τα χρήματά σας. Τα τρία βιβλία τα έχουμε 55 ευρώ με έξοδα αποστολής πληρωμένα και τα τρία βιβλία
είναι κάπου 1500 σελίδες, έχουν και τα τρία CD, έχουν τις εικόνες μέσα, πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτό και μόνο το βιβλίο, και τα προλογούν τα δύο, και αυτό το προλογούν οι γιατροί, και μάλιστα λένε, ιδίως αυτό το βιβλίο, οποιοδήποτε γιατρός που το προλογεί, λέει ότι αν πέσει τα χέρια σε αυτό το βιβλίο θα είσαι τυχεροί, και έχει 13 ολόκληρες σελίδες βιβλιογραφία καθηγητών πανεπιστημίου για όλες τις ασθένειες, για διατροφή, για οτιδήποτε πρέπει να κάνετε, για οποιαδήποτε ασθένεια, για οποιοδήποτε, οτιδήποτε έχετε να κάνετε, έχει και όχι μόνο, και όχι μόνο αυτό, σας αλλάζει τη ζωή. Διαβάζοντας την πηγή των πάντων, νιώθεις την καρδιά στο νου σου να ανοίγει, νιώθεις να πλησιάζεις περισσότερο τον εαυτό σου, τον συνανθρωπό σου, τον Θεό, γεμίζεις γαλήνη, γεμίζεις ελπίδα, μας λέει η Μαρία Βασιλή. Ο λόγος του πονήματος είναι απλώς κατανοητός, αγγίζει την ψυχή. Διαβάζω το βιβλίο, η πηγή των πάντων, αισθανόμουν γαλήνη, ηρεμία. Δεν είναι το θέμα τι κάνεις, μια σελίδα να ανοίξεις, αισθάνεσαι γαλήνη, ηρεμία, σου λέει αυτό είναι, πάρτο. Εκείνη την ώρα αυτό που ζητάς, το κάνει όλη η Ελλάδα, το κάνει όλος ο κόσμος. Όλος ο κόσμος, πρόσφατα επανεκδοθήκανε τα βιβλία μου, αυτό είναι τρίτη, 15η, να πες, γράψαμε τρίτη έκδοση. Τώρα επανεκδόθηκε και αυτό επανεκδόθηκε, δεν έχω την επανέκδοση μαζί μου. Και μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε τα πάντα. Δείξαμε στους μεσημβρινούς να τα ξαναδείξουμε από την αρχή πώς γίνεται. Όλα εξαρτώνται από το υποσυνείδητό μας. Αλλάζουμε το υποσυνείδητο με τα CD που έχουμε στα βιβλία μας. Όταν εγώ έχω αρνητικά συναισθήματα, ενέργεια μπλοκάρεται μέσα μου. Όταν θυμώνω, μπλοκάρεται ο μεσημβρινός του σηκωτιού. Έχω πρόβλημα γόνατα, ισχύα, θυροειδία, δένα κλπ. Όταν θυμώνω επίσης μπλοκάρεται ο αφιένας μου. Έχω προβλήματα πονοκεφάλου. Έχω προβλήματα στη χολή. Έχω προβλήματα στη μέση μου. Ξεμπλοκάροντας την ενέργεια αυτή, φεύγουν αυτά τα προβλήματα. Στη συνέχεια έχω προβλήματα στη μέση μου, όταν φοβάμαι. Έχω προβλήματα στην ορδόχο κίστη, έχω συχνουρία, ακράτεια. Όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα, όταν φοβάμαι επίσης έχω πρόβλημα στα νεφρά, ουρικό οξύ, πίεση. Όταν θλίβουμε έχουμε πρόβλημα στο έντερο, έχουμε πρόβλημα στο δέρμα μου, έχουμε πρόβλημα οι μορίδες, κλείνει η μύτη εδώ πέρα. Όταν ξεμπλοκάρουμε το μεσημβρινό εδώ, ξεκινάει από εδώ μέχρι εδώ, φεύγει το πρόβλημα. Όταν κάνω μαλάξεις αυτά τα σημεία, φεύγει το πρόβλημα από τον ώμο. Φεύγω, πετάω από υγεία και χαρά. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλα μας τα θέματα. Το EFT, διώχνουμε το φόβο απόρριψης, διώχνουμε τα αρνητικά μας συναισθήματα, πετάμε από υγεία και χαρά, μεσημβρινό στομάχου, για προβλήματα στομάχου που έχουμε. Έχουμε προβλήματα στο στομάχι μας, για οποιοδήποτε ασθένεια έχετε μπορείτε να την απενεργοποιήσετε. Πάντα πηγαίνετε στο γιατρό σας, αλλά μπορείτε μόνοι σας κάνοντας μαλάξεις να διώξετε το πρόβλημα, γιατί τα φάρμακα δεν είναι η μόνιμη λύση και έχουν παρενέργειες και καταστρέφουν και την οικονομία μας. Έτσι, και τον εαυτό μας. Άρα λοιπόν μπορούμε να έχουμε τα πάντα. Άρα λοιπόν τα πάντα δημιουργούνται έτσι, όπως από τα αρνητικά συναισθήματα. Μπορώ να σας μιλήσω στην αγάπη, με τα βιβλία. Πάντα να κοινωνάτε και να εξομολογήσετε και να είστε κοντά στο Θεό, διότι ο άνθρωπος είναι ψυχή. Πρέπει να ικανοποιεί την ψυχή του και η ψυχή ικανοποιείται μόνο με τα μυστήρια. Αρχαία Έλληνες έλεγαν, μόνο με τα μυστήρια μπορούμε να φύγουμε από το χώρο χρόνο, τη λογική. Η λογική μας δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Να ξέρετε, η ψυχή μας, η καρδιά μας είναι που μας δίνει την ευτυχία. Μετά είναι ο νους μας, πρέπει να τον επαναπρογραμματίσουμε με τα CD που υπάρχουν στα βιβλία μας. Τα βιβλία μας και τα τρία έχουν CD που αλλάζουν το υποσυνείδητο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Διαβάζοντας οποιαδήποτε σελίδα, ανοίξετε στα οποιαδήποτε βιβλίο σας λέει τι να κάνετε. Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Είναι τέλειο να δείχνετε πάντα στα παιδιά σας ανιδιοτελή αγάπη και να μην τους τονίζετε συνεχώς ότι τα φροντίζετε και τα μεγαλώνετε. Οπουδήποτε σελίδα ανοίξουμε μας λέει ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε, ποια τι ασθένεια έχουμε, οτιδήποτε έχουμε. Έτσι, πρέπει να αγαπάμε, αγάπη είναι άγουμε τα πάντα, σας νιώ στην αγάπη. Δείτε τα βίντεο μου. Μπείτε στο YouTube Αλέξιος Φωτόπουλος, δείτε όλα τα σεμινάρια μου. Ελάτε σε σεμινάρια μου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, είσοδος ελεύθερη, Ναυαρίνου 9 και Ιπποκράτους. Είμαι μαζί, πάρτε με τηλέφωνο στο τηλέφωνο που έχετε, οποιαδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα σας βοηθήσω. Θα σας βοηθήσω να αυτοθεραπευτείτε, να σας πω ότι έγινε είτε ψυχολογικό είτε κατάθλιψη. Κατάθλιψη είναι μπλοκάρισμα εντελώς του εαυτού μας. Όταν ξεμπλοκάρουμε την καρδιά μας, ξεμπλοκάρουμε το μεσημβρινό του λεπτού του παχαίου εσωτερικού, διώξουμε τη θλίψη από πάνω μας, η κατάθλιψη, το βάρος φεύγει. Μπορούμε να διώξουμε την κατάθλιψη. Μπορούμε να φτιάξουμε τη σχέση μας. Όταν εμείς διώξουμε το βάρος, ιδίως από τις πλάτες μας, που είναι ο μεσημβρινός του λεπτού εντέρου, πετάμε από υγεία και χαρά. Έτσι, μπορούμε να αυτοθεραπευτούμε, μπορούμε να πετάξουμε από όλα, μπορούμε να είμαστε υγιείς και ευτυχισμένοι και να περάσουμε
να ξεπεράσουμε κάθε πρόβλημα. Είμαι εδώ με τα βιβλία μου, είναι το καλύτερο δώρο που έχετε να κάνετε στον εαυτό σας, να έχετε να κάνετε στους φίλους σας, να έχετε να κάνετε, σας δίνουμε έξοδα αποστολής δωρεάν και 55 ευρώ από 70 και κάνουμε και σεμινάρια. Το τηλεφωνώ, οποιαδήποτε θέμα υγείας έχετε, οποιαδήποτε πρόβλημα έχετε, ό,τι θέλετε μπορώ να σας βοηθήσω και να έρθετε και στα σεμιναριά μου, τα οποία σας σχεδόν είναι δωρεάν, αφήνετε κάτι για τον χώρο. Έτσι είμαι πάντα μαζί σας. Να έχετε αγάπη, να είσαστε πάντα καλά και θα τα ξαναπούμε πάλι μαζί. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.